Θα παρουσιάσουμε κάποια θέματα που αφορούν τον τουρισμό, την εστίαση και το λιανικό εμπόριο σε περιοχές της Χερσονήσου και των Μαλίων. Πάμε λίγο, ζωντανή σύνδεση με Εύη Σπανού, η οποία βρίσκεται στα Μάλια. Έχει δίπλα της τον κύριο Πετράκη και τον κύριο Παραγιουδάκη. Είναι εκπρόσωποι στον κλάδο της εστίασης, των επιχειρηματιών. Εκεί, Εύη Σπανού, ο λόγος σε σένα. Πάμε λίγο να δούμε το θέμα. Νίκο, καλησπέρα. Όπως ανέφερες και εσύ, βρισκόμαστε στην περιοχή των Μαλίων. Οι καταστηματάρχες εδώ εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Η ευρεία χρήση της μάσκας, καθώς και ο περιορισμός των ατόμων ανά τραπέζι, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα δυσφορίας γενικότερο στους καταστηματάρχες. Δίπλα μου, στα αριστερά μου, έχω τον κύριο Πετράκη Γιώργο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστιατορίων Μαλίων και μπορεί να μας δώσει ένα στίγμα του χρονικού διαστήματος που πέρασε, αλλά και αυτής της στιγμής της συγκεκριμένης. Κύριε Πετράκη, καλησπέρα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την τουριστικά λαβωμένη Κρήτη. Δυστυχώς δεν ήταν αυτή η σεζόν που περάσαμε. Νομίζω ότι ήταν μια αγκίδα η οποία άρχισε και έσβησε και το μεγαλύτερο κακό έγινε τον Αύγουστο που είχε στρώσει λίγο η δουλειά και είχαμε αυτά τα ατυχή συμπτώματα στα Μάλια, τα οποία και μας υποβίβασαν σαν περιοχή και με το θέμα που πήρα από την ΤΟΥΗ. Οπότε είχαμε ακύρωση του τουριστικού πακέτου της εταιρείας μέχρι 31 Δεκάτου και μετά από την Αγγλία ακολούθησε και η Ολλανδία που έπραξε ακριβώς το ίδιο. Και μέσα σε μία εβδομάδα χαθήκαν όλοι οι τουρίστες, γιατί αν δεν φεύγανε θα μπαίνανε σε καραντίνα 14 ημερών. Γενικότερα το κλίμα λόγω τουρισμού, πανδημίας και των εφετινών αφίξεων είναι κάπως περίεργο και βέβαια υπάρχουν και αυτά τα περιοριστικά μέτρα στον κλάδο της εστίασης με τα καταστήματα τα οποία πρέπει να κλείνουν, έτσι δεν είναι, μέχρι και τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα ανοιχτά, μετά κλείνουν, οπότε φαντάζομαι έχει πάει πίσω και ο τζίρος σας και όλα. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Από τώρα και πέρα θα κοιτάξουμε τι θα κάνουμε. Βασικά η σεζόν έχει τελειώσει, δεν υπάρχει για μας. Αυτά ήταν τα μεγάλα προβλήματα, ήταν τα τραπεζοκαθίσματα τα οποία μειωθήκαν ακριβώς, ήταν το ωράριο. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι τα μικρά ξενοδοχεία και τα μεσαία ξενοδοχεία που είναι η ραχοκοκαλιά των εστιατορίων των Μαλίων δεν ανοίξαν σε ποσοστό 90% καθόλου. Και είχαμε αρκετό τουρισμό στο δρόμο, ο οποίος όμως ήταν all inclusive, δηλαδή δεν μπαίναν στα εστιατόρια. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα και αυτό παραμένει. Και ενώ και τώρα έχουμε τουρισμό, τα εστιατόρια, άμα γίνει μια βόλτα, είναι όλα άδεια. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι δεν άνοιξαν τώρα το καλοκαίρι? Υπάρχουν αρκετά καταστήματα που δεν άνοιξαν και υπάρχουν ήδη αρκετά τα οποία έχουν κλείσει τώρα. Έχουν κλείσει ήδη. Έχουν κλείσει, δηλαδή είναι εποχικά καταστήματα. Ανοίγουν μόνο. Season, ναι, τελειώσανε. Αυτό τελειώσανε. Τα μαζέψαν και κλείσανε. Ναι. Και το μέγα ερώτημα, βέβαια, αν αυτοί οι άνθρωποι ανοίξουν από του χρόνου την άνοιξη, έτσι δεν είναι, ή αν θα βάλουν λουκέτο στην επιχείρησή του. Βέβαια, γιατί υπάρχουν τα καταστήματα τα οποία έχουν τα ενίκια, έχουν το προσωπικό, δεν γίνουν όλα εύκολα και είμαστε σε ένα πολύ αβέβαιο μέλλον. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα με τον COVID-19, εάν θα υπάρξει εμβόλιο, εάν θα ελευθερωθούν λίγο παραπάνω μεταφορές. Παίζουν πολλά πράγματα. Μάλιστα, και αν κάνει κάποιο μια βόλτα τώρα έτσι στα σοκάκια των Μαλίων, τι εικόνα θα αντικρίσει? Μόνο όμορφα μάλια, τίποτα άλλο. Μόνο όμορφα μάλια. Όμορφα κενά μάλια, τίποτα άλλο. Εύη, για πάμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο. Ο κύριος Παραγιουδάκης δίπλα μου είναι μέλος. Είναι μέλος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επιστημού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου. Κύριε Παραγιουδάκη, δική σας εικόνα, το δικό σας σχόλιο θέλω. Καλησπέρα και από μένα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ θέλω να το βλέπω λίγο πιο θετικά και να εισπράξω έτσι την καλή εικόνα από τους τουρίστες οι οποίοι μας λένε ότι νιώθουν ασφαλείς περισσότερο στη δικιά μας τη χώρα από τη δικιά τους και πίσω από τη μάσκα βλέπουν ένα μεγάλο χαμόγελο. Και θέλω να ελπίζω ότι του χρόνου τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Εάν σας ζητούσα ένα ποσοστό της πτώσης σε σχέση με πέρυσι στον κλάδο του επιστημού, ποιο θα ήταν? Κοιτάξτε, για τους 2 μήνες περίπου, για τους 2 μήνες που λειτουργήσαμε, εγώ είναι γύρω στο 40% υπολογίζω. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε κάνει και μια μείωση τραπεζοκαθισμάτων, το μεγάλο πρόβλημα, έχουμε μια μείωση τραπεζοκαθισμάτων γύρω στο 35% και χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του COVID, γιατί χρειάζονται να κάνουμε παραπάνω πράγματα τώρα για να προσφέρουμε σωστές υπηρεσίες.
Εκεί εστιάζεται το πιο μεγάλο πρόβλημα. Έχει πέσει ο τζίρος κατακόρυφα και τα έξοδα συνεχίζουν να είναι αυξημένα. Μάλιστα, αναφορικά με τα μέτρα που έχει πάρει η πολιτεία προκειμένου έτσι να περάσει όσο πιο ομαλά αυτή η διαδικασία της κρίσης εν μέσω πανδημίας, ένα σχόλιο θέλω, αν σας έχουν βοηθήσει αυτά τα μέτρα. Ναι, θέλω να πω ότι ευτυχώς υπήρχε και αυτή η επιστρεπτή προκαταβολή, η οποία λίγο μας βοήθησε στην αρχή που ξεκινήσαμε. Και θέλω να πω ότι σήμερα άκουσα ότι έχει βγει και ένα κονδύλι 50 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα για την Κρήτη, το οποίο αν καταφέρουμε και από εκεί κάτι να πάρουμε, θα είναι πολύ καλό. Αναφορικά με το μέτρο που κλείνουν τα καταστήματα τα μεσάνυχτα, αυτό πρέπει να έρθει. Αυτά όλα, σίγουρα. Εγώ νομίζω ότι εμείς στην Κρήτη, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και κρούσματα, γιατί φανταστείτε ότι ενώ πήγε να ξεκινήσει η σεζόν ωραία τον Αύγουστο, με το που έγινε το πρώτο μέτρο τα μεσάνυχτα, αμέσως εμείς 30%, είχαμε πτώσει 30% αμέσως την ίδια μέρα. Και με τα επόμενα μέτρα με τη μάσκα, άλλο 30%. Ενώ λέγαμε, δόξα τω Θεώ, κάτι θα γίνει. Μάλιστα. Αυτά μας κόψανε τα φτερά λίγο. Και εγώ νομίζω ότι επειδή ίσως ακόμα υπάρχει λίγο περιθώριο, έχουμε και τον επόμενο μήνα και ίσως και τις αρχές του Νοέμβρη, αν κάτι γίνει, ίσως να καλυτερέψουν τα πράγματα, να κερδίσουμε ακόμα. Κύριε Πετράκη, όσοι πελάτες μπαίνουν στα καταστήματά σας, έτσι εμφανίζονται κατά κάποιο τρόπο διστακτικοί στο να καταναλώσουν αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν? Τι λογαριασμό όχι, κάνουν? Όχι. Ευτυχώς είχαμε πολύ καλή ποιότητα κόσμου. Ήταν λίγος, αλλά ήταν πολύ καλή ποιότητα κόσμου. Ήταν πολύ φιλική απέναντί μας και μάλιστα όταν τη σερβίρουμε τη μάσκα διαρωτούνται για ποιο λόγο τη φοράμε. Μάλιστα. Εύη Σπανού, επιβεβαιώνεις αυτό το κλίμα εκεί. Μειωμένη κίνηση σε σχέση με αντίστοιχες περιόδους στο παρελθόν. Εντάξει, έχει μειωθεί η κίνηση. Το θέμα είναι. Οι δρόμοι είναι κάπως άδειοι, Νίκο. Βέβαια, να κρατήσουν έτσι και να μείνουν όρθιοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόσα έξοδα καθημερινά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πετράκη, κύριε Παραγιουδάκη. Εύη, παραμένει στο σημείο, καθώς θα έχουμε. Καλό βράδυ σε όλη την Κρήτη. Βέβαια, θα έχουμε και ένα ρεπορτάζ αναφορικά με την πορεία του λιανικού εμπορίου. Τα καταστήματα εκεί, λιανικού εμπορίου, όπως πάνε, από την περιοχή της Χερσονήσου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Εύη.